έκανα μια ερώτηση. Ποιος θέλει να δείξω το σόλο, να πω υπάρχει ένα σόλο το οποίο όποιος το κάνει θα γίνει ο καλύτερος μπουζοξής. Άλλοι θα πούνε, ενώ σου λέει ποιο είναι αυτό το σόλο, θα πούνε υπάρχει τέτοιο σόλο. Όλοι θα το θέλανε. Να περάσουν ένα σόλο και να είναι μέσα στους ονομαστούς μπουζοξίδες τους, πολύ καλούς. Στο βίντεο αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα, ειδικά όταν κάποιος είναι καινούριος στο μπουζούκι. Θέλει να βγάλει ένα σόλο πολύ γρήγορα, για να δείξει ότι εδώ είμαι κι εγώ. Όταν βγήκε το σόλο του σπόρου, το της είχε βγει στο μικρό το δισκάκι, έλεγαν ότι όποιος βγάλει αυτό το σόλο είναι μέσα στους επαγγελματίες μπουζουξίδες, τους καλούς μπουζουξίδες σε όλη την Ελλάδα. Και όλοι τότε σφου, με τα μούτρα να βγάλουμε το σόλο. Όποιος το παίζει τότε, για να το παίζει αυτό το σόλο, σου λέει είναι ο καλύτερος. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Βγάζεις ένα σόλο του σπόρου, του μπέμπι, οποιοδήποτε. Πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, άμα σου πούνε παίξει τις βεργούλες, τι γίνεται, ξέρεις να παίξεις, έχεις ρεπερτόριο. Ακούσε μια φορά τι είχε γίνει. Ήμουνα στο Tarpon Springs, στη Φλόριντα. Και ένα παιδί εκεί, μπουζουξής, στην Αμερική γεννημένος, ο πατέρας του ήταν και αυτός μπουζουξής. Πολύ καλός ο πατέρας του, αλλά ο γιος του δεν πιανόταν, ακούστε τι έγινε. Ήρθε με 4-5 χορέστριες και ένα τραγουδιστή για μια βραδιά. Έπαιζε μια βραδιά εδώ, μια βραδιά εκεί, μια βραδιά εκεί, έξτρα. Έκανε πρόγραμμα. Έπαιξε με το μηχάνημά μου, κάνανε αυτοί από νωρίς μπρόβες, δεν πήγα στις μπρόβες, δεν ξέρω τι έγινε. Το βράδυ τώρα έπαιξα εγώ το πρώτο πρόγραμμα, ήρθε η ώρα του να βγει. Μια στιγμή κλείνει τα φώτα. Και ανοίγει μόνο ένα προβολέας, τον δείχνει αυτόν και κάνει ένα ταξίμι πεντακάθαρος, δεν προλάβαινε να λέψει τα χέρια του. Και λέω τώρα μαγνητοφωνημένο είναι στην πραγματικότητα και μετά δίνει μια τούμπα στον αέρα με το μπουζούκι ανάποδα μπαμ και πάει εκεί στην πίστα. Και αρχίζει, παίζει, απήκανε στο ράφι. Εντάξει, κάποιος θα πει μπουζουξής ήταν αυτός ή ζογκλέρ. Μιλάμε τώρα για το σόλο που έπαιζε. Αυτό το σόλο δεν νομίζω να μπορούσε να το παίξει άλλος. Σε τόσο ταχύτητα και πολύ καθαρό. Το οποίο αυτό το σόλο, από ό,τι έμαθα, μετά που του μίλησα, αυτό το παίζε χρόνια, το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο, το ίδιο. Παίζει δεύτερο σόλο, παίζει τρίτο, βγαίνει στις χορεύτριες. Εγώ δεν είχα ξανακούσει τόσο καλό μπουζούκι. Φοβερό μπουζούκι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήτανε. Ήξερα 17 σόλα όλα και όλα με τις χορεύτριες, ήταν 17 σόλα. Αν του έλεγες παίξε νύχτος χωρίς φεγγάρι. Οπότε το θέμα δεν είναι να μάθουμε ένα σόλο καλό, 2-3, για να πούμε ότι είμαστε καλοί. Γιατί εκεί είναι τώρα ότι θέλουμε και εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι. Το θέμα είναι να γίνουμε σε όλο το πακέτο να γίνουμε καλοί. Και άμα θέλουμε να έχουμε ένα πολύ καλό σόλο για μας, για το παίζουμε, για το απαιτεί η δουλειά, πρέπει σου λέει παίξε ένα σόλο. Αλλά να πιάσουμε, να μάθουμε ένα σόλο για να δείξουμε ότι πόσο καλό είμαστε, εκεί τώρα είναι παιδικό πνεύμα. Αν το έχουμε αυτό, ας τα αποβάλλουμε και ας κοιτάξουμε να μάθουμε να παίζουμε καλά για τον εαυτό μας και όταν παίζει κάποιος για τον εαυτό του και το ευχαριστιέται, αυτό δεν χρειάζεται να επιβάλλεσαι στον άλλο για να του πεις είμαι καλός, αυτό μοναχό του φαίνεται. Με το πάθος που παίζεις και ωραία που παίζεις, αυτό φαίνεται και δεν χρειάζεται να βάλεις αυτό το έξτρα, γιατί όταν επιβάλλεις τον άλλο για να δείξεις ότι εδώ πέρα είμαι, μπορεί να σου πει κάποιος ότι φίλε, αυτά που παίζεις με πατάτες, τίποτα δεν κάνουμε. Θα σε πειράξει όλες. Γιατί περίμενε να σου πούνε πω, εσύ είσαι ο πρώτος. Ένας όμως που παίζει για τον εαυτό του και ξέρει τι παίζει, δεν τον νοιάζει ο άλλος τι θα πει. Σου λέει: εγώ παίζω τον εαυτό μου, αυτά είναι, εμένα μου αρέσουν, από εκεί πέρα, σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει.
Οπότε αποβάλλομαι για όσους θέλουν να μάθουν το σόλο για να γίνουν πρώτοι μπουζουξίδες.